ήλπιζα και εξακολουθώ να ελπίζω ότι μετά τα χθεσινά στην Επιτροπή θα έχει κατανοήσει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι αυτά που κάνανε τις τελευταίες 4-5 μέρες δεν θα τους βγουν σε καλό. Και γι' αυτό το λόγο είπα και χθες ότι προτιμώ έναν πολιτισμένο διάλογο με πολιτικά επιχειρήματα παρά την λάσπη του Βαξεβάνη, του Ντοκουμέντου και του Πολάκη. Μέχρι να ανέβει στο βήμα ο κύριος Φάμελος, νομίζω η συζήτηση πήγαινε πολύ πολιτισμένα. Δυστυχώς ο κύριος Φάμελος έκανε δύο συνηθισμένα για αυτόν σφάλματα. Το πρώτο, θα τα εξηγήσω μετά στην ομιλία μου, με τοξικό τρόπο χρησιμοποίησε ένα τραγικό δυστύχημα για να αποκομίσει πολιτικά ωφέλη ο ΣΥΡΙΖΑ. Ως προεκλογική τακτική είναι απλά αηδιαστική. Αηδιαστική τακτική. Σε λίγες μέρες θα υπάρχει η δίωξη από τον εισαγγελέα που ερευνά την υπόθεση. Θα ξέρει όλη η Ελλάδα τι πραγματικά συνέβη και ποιος φταίει και ποιος όχι αυτό το δυστύχημα. Τώρα, αν πιστεύετε στα αλήθεια ότι φταίει ο Πρωθυπουργός, είστε αχαρακτήριστος εσείς. Όσον αφορά το δεύτερο, το προσωπικό. Εγώ δεν είπα ότι είναι βουτυγμένοι στη λάσπη και στην παρανομία ο κύριος Φάμελος και ο κύριος Μαμουλάκης. Ίσα-ίσα που για τον κύριο Μαμουλάκη είπα και χθες στην Επιτροπή ότι αυτό το οποίο έχει κάνει είναι απολύτως νόμιμο. Τι έχει κάνει, για να ξέρει ο ελληνικός λαός και το σώμα. Έκανε αίτηση, μπήκε σε πρόγραμμα Leader για να φτιάξει κάποια σπίτια στην Ικαρία για τουριστική εκμετάλλευση προφανώς. Καλά έκανε, πολύ καλά έκανε και πήρε 300.000 ευρώ. Πολύ καλά έκανε και τα πήρε. Πολύ καλά, νομιμότατα. Τι δεν έκανε. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα που είναι σήμερα εδώ ο ίδιος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, έβαλε τον κύριο Πολάκη να υβρίζει τον συνάδελφό μας βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, κύριο Μαραβέγια, ο οποίος έκανε αίτηση, η σύζυγός του για την ακρίβεια, για να ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόμο, τον άνθρωπο τον διέσυραν με το επιχείρημα ότι είναι αδιανόητο και απαράδεκτο εν ενεργεία βουλευτής να παίρνει οποιοδήποτε είδους κρατική ενίσχυση. Με συγχωρείτε κύριε συνάδελφε, το λέω με σεβασμό και πολύ πολιτισμένα. Ή είναι απαράδεκτο να παίρνει ενεργεία βουλευτής οποιοδήποτε είδους νόμιμη κρατική ενίσχυση. Σε αυτήν την περίπτωση θα παράδειγμα να παραιτηθείτε, γιατί δεν μπορεί να είσαι ο ΣΥΡΙΖΑ που λέει αυτό και το δέχεται και να παίρνει 400.000. Ή σε δεύτερη περίπτωση θα πρέπει με θάρρος να πείτε στο κόμμα σας ότι αυτό που έκανε στον κύριο Μαραβέγια είναι χυδαίο. Το δε επιχείρημά σας ότι εσείς δεν πήρατε τραπεζικό δανεισμό όπως θα έπαιρνε η επιχείρηση της συζύγου Μαραβέγια, με συγχωρείτε, δεν αντέχει καμία λογική κριτική. Ο αναπτυξιακός νόμος δεν απαγορεύει τον τραπεζικό δανεισμό, τον ενθαρρύνει κιόλας, και το γεγονός ότι κάποιος δεν έχει ανάγκη τραπεζικού δανεισμού, δηλαδή είναι πλούσιος, δεν σημαίνει ότι είναι καλύτερος αυτού που έχει ανάγκη τραπεζικού δανεισμού. Είναι ηθικά ακεραιότερος ο πλούσιος του φτωχού που πρέπει να κάνει επένδυση με τραπεζικό δανεισμό. Αυτό θα ήταν και ταξικά πάρα πολύ χυδαίο εκ μέρους σας, να το πείτε σε επιχείρημα. Άρα η σιωπή σας, η προσωπική σας σιωπή στην επίθεση στον Μαραβέγια είναι ηθικά απολύτως επιλείψιμη. Απολύτως. Το λέω ήρεμα και πολιτισμένα. Θα το πω για άλλη μια φορά λοιπόν. Σήμερα συζητάμε ένα σημαντικό νομοσχέδιο που έχει και ένα μεγάλο συμβολισμό όσον αφορά τα μέτρα για την, κύριε Πρόεδρε, και κλείνω, ανακούφιση. Δεν ξέρω τι λέξη να χρησιμοποιήσω. Το ακυνηγάτε και τις λέξεις από πίσω, γιατί για τους ανθρώπους αυτούς, ό,τι και να κάνουμε εμείς, οι δικοί τους άνθρωποι δεν γυρίζουν πίσω, τα παιδιά τους δεν γυρίζουν πίσω και κανένα μέτρο δεν μπορεί να τους ούτε να τους ανακουφίσει, ούτε να αλλάξει τη ζωή τους. Δυστυχώς δεν μπορεί να γυρίσουμε το χρόνο πίσω, αν μπορείς να το κάνουμε. Αλλά προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε για να δείξουμε την ανθρωπιά του κράτους σε ανθρώπους που έχουν βιώσει με τόσο μεγάλη τραγωδία.
ας μην χαλάσουμε αυτή τη συζήτηση σε ανέξοδους τοξικούς τσακωμούς, στους οποίους επαναλαμβάνω. Εάν με προκαλέσετε, ξέρετε πολύ καλά ότι δεν έχω ιδιαίτερο πρόβλημα να συμμετάσχω. Προτιμώ όμως η συζήτηση να γίνει πολιτισμένα. Όχι στο ύφος φάμελου πριν, αυτής της τοξικότητας και της, αυτού του επέδου, πολιτισμένο και καλόπιστο. Ευχαριστώ πολύ. Ηρεμήστε, ηρεμήστε. Ηρεμήστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Γίνεται γνωστό στο σώμα ότι από τα άνω δυτικά θεωρία παρακολουθούν τη συνεδρίαση αφού ενημερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής και ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας Ελευθέριος Βενιζέλος 45 μαθήτριες και μαθητές και 3 συνοδοί εκπαιδευτικοί από το πρώτο γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής. Η Βουλή σας καλωσορίζει, σας εύχεται καλή πρόοδο. Το λόγο έχει ζητήσει, έχω πάρει από την διαδοχή της στο Προεδρείο, από τον κύριο Κακλαμάνη, έχει ζητήσει για 2 λεπτά, για μια μικρή παρέμβαση, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Όσο είμαι εγώ εδώ, προσωπικό δεν άκουσα, αν θέλετε, μισό. Έχετε κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο ο οποίος θα πάρει το λόγο. Κύριε Μαμουλάκη, το χέρι όχι κάτω. Ηρεμήστε παρακαλώ, μας βλέπουν και τα παιδιά, ηρεμήστε. Μετά τον κύριο Θεοχάρη, το λόγο θα πάρει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσακαλώτος, και αν υπάρχει προσωπικό θα μου εξηγήσει εμένα σε τι έγκυται. Νομίζω ότι ήταν μέσα στην αίθουσα. Ορίστε κύριε Θεοχάρη, έχετε το λόγο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι κρίμα. Σήμερα που γίνεται μία τόσο πολιτισμένη συζήτηση για ένα τόσο σημαντικό θέμα. Σήμερα που η πολιτεία θα εκπληρώσει και εκπληρώνει μέρος του χρέους της απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους, να ακούμε αυτού του είδους συνομιλία από τον κύριο Φάμελο. Ο Υπουργός, ο κύριος Γεωργιάδης, εστίασε σε 2 σημεία, εγώ ήθελα να εστιάσω σε 1/3. Όλο αυτό το ζήτημα περί του συστήματος τηλεδιοίκησης και αυτό το σοου που είδαμε και παρακολουθήσαμε και από τη Λάρισα. Για να τελειώνει το ζήτημα άπαξ και διαπαντός. Το πρόβλημά μας δεν είναι τα βαφτίσια. Δεν είναι μια λέξη. Το τι υπήρχε στη Λάρισα ήταν ένα σύστημα το οποίο ήξερε να χρησιμοποιήσει ο Σταθμάρχης, γιατί το είχε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν, και το οποίο θα μπορούσε με απλές κινήσεις να είχε σώσει τις ζωές αυτών των παιδιών και αυτών των ανθρώπων που χάθηκαν. Αυτό υπήρχε και τίποτα άλλο. Αν λέγεται σύστημα τηλεδιοίκησης, τοπικής τηλεδιοίκησης, τηλεκατεύθυνσης ή οτιδήποτε άλλο, δεν ενδιαφέρει τον ελληνικό λαό, δεν ενδιαφέρει κανένα σήμερα. Σταματήστε αυτό το θέατρο του παραλόγου. Εάν δεν το κάνετε για αυτά τα θύματα και για τη χώρα την ίδια, κάντε το για το δικό σας συμφέρον. Στον ελληνικό λαό γελιοποιήστε με αυτή τη στάση. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Κύριε Τσακαλώτο, θα σας παρακαλέσω μόνο, αν θέλετε να με ακούσετε, θα πάρετε το λόγο. Και θα σας παρακαλέσω, αφού δεν ξέρω εγώ, όταν μπήκα μέσα στην αίθουσα δεν διέκρινα, γιατί έχω και αυτιά και παρακολουθώ. Δεν είδα κάτι προσωπικό. Αν υπήρξε νωρίτερα, κύριε Τσακαλώτο, εσείς θα μου το πείτε, γιατί είδα όλη την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ να εξεγείρεται. Άρα λοιπόν εσείς την εκπροσωπείτε σήμερα, βάσει του κανονισμού. Αναφερθείτε και σε αυτό που θεωρείτε προσωπικό για να λήξει αυτή η διένεξη. Ορίστε κύριε Τσακαλώτο, έχετε το λόγο. Πριν μιλήσω κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι η διαδικασία δεν είναι σωστό να απαντάει στο Υπουργό ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Όταν μιλάει ο κύριος Υπουργός, πρέπει να γίνει ο αντίλογος και να μιλήσει κάποιος από την αντιπολίτευση. Δεν είναι διαδικασία αυτό, πρώτον. Δεύτερον, από ό,τι ξέρω και άκουσα με προσοχή και θα πάρω το λόγο, προηγείται το προσωπικό.
Και οφείλετε να δώσετε ένα λεπτό ή δύο λεπτά, δεν το θυμάμαι το κανονισμό, αν είναι ένα λεπτό ή δύο λεπτά, στον κύριο Μαμουλάκη και στον κύριο Φάμελο να εξηγήσουν πού έγκυται το προσωπικό. Αυτό ξέρω εγώ είναι η διαδικασία. Άρα, κατά τη δική μου άποψη, χωρίς να θέλω να κάνω κριτική, γιατί ξέρετε την εκτίμηση που έχω στο πρόσωπό σας και το έχουμε συζητήσει και εσείς στο δικό μου, η σωστή διαδικασία ήταν πρώτα να ακουστούν ο κύριος Μαμουλάκης που έγκυται το προσωπικό και μετά ο κύριος Φάμελος ή Τούμπαλιν, μετά να μιλήσω εγώ να απαντήσω στον Υπουργό και μετά ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Αλλιώς θα έχουμε μια συζήτηση μεταξύ των Υπουργών της Νέας Δημοκρατίας και το κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω ότι... Μην διακόπτετε, κύριε Θεοχάρη, μην διακόπτετε. Κύριε Θεοχάρη. Εγώ λέω με νομίζω ήρεμο τρόπο πώς θεωρώ εγώ ότι είναι η σωστή διαδικασία. Άρα σας προτείνω με ευγενικό τρόπο να δώσετε το λόγο για ένα λεπτό να εξηγήσει ο κύριος Μαμουλάκης που είναι το προσωπικό, να το κάνει και ο κύριος αυτό και μετά να πάρω εγώ το λόγο να απαντήσω σε αυτά που είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Αυτό θεωρώ εγώ ότι είναι το σωστό. Εγώ ήρθα και παρέλαβα από τον κύριο Κακλαμάνιε, επειδή κάνατε και έναν άλλον, όχι δεν θα έλεγα υπενιγμό, βάλτε λέξη όποια θέλετε, ότι έπρεπε να μιλήσει μετά τον Υπουργό. Δεν ξέρω γιατί πήρε το λόγο ο Υπουργός, εγώ δεν ήμουν να δω. Μου είπε ότι έχει ζητήσει το λόγο και θα δώσετε το λόγο στον κύριο Θεοχάρη και μετά κανονικά η σειρά κλπ. Αν υπήρξε προσωπικό θέμα πριν έρθω εγώ, για να μην αναταράξω την αίθουσα, κύριε Μαμουλάκη, επειδή εσείς εγερθήκατε πρώτος, σε τι έγκυται το προσωπικό, όχι να απαντήσετε, για να καταλάβω κι εγώ. Να δω αν θα σας δώσω το λόγο για προσωπικό. Σηκωθείτε όμως, στην Ολομέλεια σηκωνόμαστε. Το προσωπικό, κύριε Πρόεδρε, έγινε στην καταφανέστατη αναφορά στο πρόσωπό μου για συγκεκριμένο θέμα που είναι ευαίσθητης σημασίας και από ηθικής απόψεως και από νομικής απόψεως και οφείλω να απαντήσω και θέλω να απαντήσω και μου προκαλεί αλγινή εντύπωση όπου προεδρεύουν της Βουλής των Ελλήνων μου αναφέρει, γιατί ήσασταν παρόν, στο κρεσέντο του κ. Γεωργιάδη, εναντίον μου, ήσασταν παρόν εδώ. Καθώς ήσασταν στην καρέκλα σας. Δεν ξέρω αν σας διαφεύγει αυτό, αλλά εγώ το είδα. Λοιπόν, μπορώ να ξεκινήσω. Ρωτώ. Κοιτάξτε. Παρακαλώ. Αφήσατε έναν ότι ήμουν παρόν. Όταν ναι. Έρχομαι να αναλάβω κάθε πρόεδρο. Υπάρχουν κάμερες, το βλέπουν. Θέλετε να περιμένετε να δω κι εγώ και μετά να σας δώσω εγώ το λόγο. Γιατί αυτό που αφήσατε σαν αιχμή δεν το δέχομαι εγώ. Δεν το δέχεστε. Όχι, προφανώς δεν το δέχομαι. Προφανώς δεν το δέχομαι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, για να μην θεωρήσετε ότι σας αδικώ, αφού υπήρξε προσωπικό θέμα, πάρτε το λόγο για δύο λεπτά και εξηγήστε. Απαντήστε, δηλαδή, γιατί εγώ να δεχτώ ότι υπήρξε προσωπικό θέμα που δεν το είδα εγώ, έτσι. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γεωργιάδης εχθές και επανέλαβε και σήμερα ένα κρεσέντο εναντίον μου προσωπικό και μάλιστα κάτι το οποίο είναι, αυτό είναι το βασικότερο όλων, είναι ψευδές. Και σας το είπα και χθες και έκανε και αντίστοιχη ανακοίνωση στο Twitter και σας ζήτησα να το ανακαλέσετε άμεσα. Ήρθατε λοιπόν, προφανώς με περίσσια υποκρισία και δόλο, κύριε Γεωργιάδη, εχθές, να πείτε ότι μία επιχειρηματική δραστηριότητα της οικογένειάς μου, της αδερφής μου, του πατέρα μου, η οποία, μάλιστα είπατε, ότι κατασκεύασα βίλα, πρώτο ψέμα. Το είπατε, εχθές, ότι κατασκεύασα βίλα, πρώτο ψέμα. Δεύτερο ζήτημα, ότι εντάχθηκα στο αναπτυξιακό. Δεύτερο ψέμα. Σε μία πρόταση καταφέρατε και συμπικρώσατε τρία ψέματα εναντίον μου. Και είστε εδώ και δεν έχετε ζητήσει ακόμα ένα συγγνώμη. Ένα συγγνώμη. Αυτό είναι. Ξεπεράσατε κάθε ρεκόρ. Εγώ καταλαβαίνω τον λόγο. Ο λόγος είναι ότι για πέμπτη συνεχόμενη συνεδρίαση ο κύριος Παπαθανάσης είναι απόν. Και αλήθεια, κύριε Γεωργιάδη, είστε συνεργάτες. Είναι αναπληρωτής υπουργός σας. Είναι δυνατόν ο αναπληρωτής να είναι ακόμα στη θέση του ένας υπουργός και μάλιστα αναπτύξεως. Ο οποίος έχει καταδικαστεί μετά από αγωγή τράπεζας καταδολίευση. Για καταδολίευση δανειστών. Λοιπόν, τον περιμένουμε και σήμερα. Ελπίζω να εμφανιστεί. Όπως ο κύριος Μητσοτάκης είπα, μην κολλήσει την κίνηση στη Νέα Μάκρη. Εδώ είμαστε. Σήμερα για τα Τέμπη μιλούμε κανονικά. Αλλά προφανώς η ατζέντα έπρεπε να αλλάξει πάση θυσία.
και διαλέξατε εμένα προσωπικά και τον κύριο Φάμελο για να μας πυλώσετε. Αυτό δεν θα μείνει αναπάντητο. Και αφού ξεκινήσατε ένα πόλεμο, σας ενημερώνω ότι θα τον έχετε. Μέχρι και ελκύς πτώσεως. Και κλείνω, κύριε Πρόεδρε, με μία φράση του Μάρξ. Ξέρετε, κύριε Γεωργιάδη, νομίζω ότι ξέρετε ποια φράση θα σας πω. Έτσι δεν είναι? Είστε και καλός αυτά. Καλύτερα ένα άθλιο τέλος παρά μία αθλειότητα χωρίς τέλος. Και εσείς, κύριε Γεωργιάδη, επιλέξατε και τα δύο. Για να μην ζητήσω τα πρακτικά, γιατί δεν ξέρω γιατί αναφέρεται και ο κύριος Φάμελος, εξηγήστε μου σε τι έγκυται το προσωπικό, κύριε Φάμελε, για να δω αν θα σας δώσω το λόγο για να το υπερασπιστείτε. Έτσι κι αλλιώς, κύριε Πρόεδρε, χρειάζομαι παραπάνω από 30 δευτερόλεπτα που αρκούν και για την περιγραφή του προσωπικού. Ο κύριος Γεωργιάδης, παίρνοντας το λόγο και παρεμβαίνοντας μετά την τοποθέτησή μου, αναφέρθηκε με τα χαρακτηριστικά της τοξικότητας στην παρουσίαση, αν θέλετε, του είδους της τοποθέτησής μου. Επαναφέρω λοιπόν ακριβώς την τοποθέτησή μου και ζητώ να επανορθώσει. Σε χθεσινή του ανάρτηση, ο κύριος Γεωργιάδης, διαβάζω από μέσα, σας ενδιαφέρει ως πρόεδρο της Βουλής, πως προεδρεύουν σήμερα, λέει συγκεκριμένα: αν και όλο το βίντεο με τις απαντήσεις των κυρίων Μαμουλάκης, του Μαμουλάκης και Φάμελος, δεν λέει κυρίων, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι αυτό το πρόβλημα, διαρκεί 50 λεπτά, εκτιμώ ότι αξίζει να το παρακολουθήσετε. Όπως σας εξήγησα, καλό είναι η πολιτική μπλα μπλα. Και συνεχίζει: υποκρίνονται τους Αγίους και τους Τιμητές της Εθικής, ενώ είναι βουτυγμένοι στη λάσπη και στην παρανομία. Ο κύριος Γεωργιάδης, λοιπόν, χθες δημοσίως χαρακτήρισε εμένα και τον κύριο Μαμουλάκη βουτυγμένους στη λάσπη και στην παρανομία. Λέω λοιπόν το εξής: δεν σας μοιάζουμε και εξαιτίας τούτου δεν λέω κανένα χαρακτηρισμό, γιατί στα χαρακτηρίζω και δεν σας αξίζει χαρακτηρισμός. Ούτε πολιτικής, διότι δεν είστε πλέον πολιτικό πρόσωπο. Αυτά που κάνετε δεν είναι καν πολιτικά. Θίγετε την πολιτική. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν ζητώ να αποσύρει το χαρακτηρισμό βουτυγμένη στη λάσπη και στην παρανομία ή να τον αποδείξει εδώ μέσα. Γιατί αλλιώς τότε δεν είναι πραγματικά πολιτικός, το ξέρει όλη η Ελλάδα. Δεν χρειάζεται να το μάθουμε κι άλλο. Ευχαριστώ. Όχι, κύριε Υπουργέ, αφήστε εγώ να διευθυνώ. Θα το καθορίσω εγώ. Μόνο θέλω να δίνω και κάποιες απαντήσεις. Από ό,τι κατάλαβα, έχω ζητήσει τα πρακτικά. Όσα αναφέρθηκαν για τον κύριο Μαμουλάκη υπόθηκαν σήμερα. Μπράβο. Αυτό είναι προσωπικό. Το τι έγινε την περασμένη Τετάρτη δεν είναι προσωπικό. Προσωπικό ο κανονισμός χαρακτηρίζει ένα θέμα το οποίο αναφέρεται στη στιγμή που γίνεται. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε τα θέματα του κανονισμού και όποιος δεν τα έχει πρόσφατα να ανατρέξει στο άρθρο 68 του κανονισμού της Βουλής να δει. Αν κάποιος σε ένα τηλεπαράθυρο είπε κάτι, δεν θα αποτελεί προσωπικό θέμα σε συζήτηση νομοσχεδίου. Κύριε Τσακαλώτε, έχετε το λόγο ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος να παρέμβετε για 3 λεπτά. Ευχαριστώ, και κύριε. Μετά το λόγο θα πάρει ο Υπουργός. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Μίλησε ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός, για 5 λεπτά. Για το 1 λεπτό στην αρχή θα μιλήσω στο τέλος. Για τα 4 λεπτά, αντί να αποδείξει το σεβασμό στα θύματα των τεμπών, άρχισε να μιλάει για την αντιπολίτευση, για τα σπίτια του κύριου Μαμουλάκη, για τον κύριο Φάμελο, για πόσο δεν είμαστε ευγενείς, για πόσο έχουμε ηθικό μειονέκτημα. Δηλαδή, ο Υπουργός μας κατηγορεί εμάς για τοξικό κλίμα και για 4 λεπτά, χωρίς κανένα σεβασμό για αυτούς τους ανθρώπους, έκανε μια επίθεση στην αντιπολίτευση. Και λέω, κύριε Πρόεδρε, ότι αυτή είναι κυβερνητική γραμμή. Από χθες, στα κανάλια, σήμερα το πρωί, ο κύριος Πλεύρης, βλέπουμε ότι για να ξεφύγουν από τις ευθύνες και από τη συζήτηση για τις ευθύνες και να απαντήσουν στις πολύ σοβαρές ομιλίες και του κύριου Μαμουλάκη και του κύριου Φάμελου, που με επιχειρήματα είπανε ποια είναι τα προβλήματα που πρέπει όλοι να τοποθετηθούμε, αποφάσισε ο κύριος Γεωργιάδης
4 λεπτά από τα 5 να κάνει μια επίθεση στο στυλ του κυρίου Πλεύρη και όλους τους άλλους που βγαίνουν στα κανάλια, λένε για τοξικό κλίμα και δημιουργούν το τοξικό κλίμα. Και για το 1 λεπτό, κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, όταν δεν θα πάτε καλά στις εκλογές, το βράδυ, να σκεφτείτε αυτό που θα σας πω τώρα. Το βασικό λάθος που έκανε ο Πρωθυπουργός σας ήταν ότι μια μέρα μετά από αυτή τη μεγάλη τραγωδία είπε ότι φταίει ο Σταθμάρχης, που το επανέλαβε σήμερα ο κύριος Γεωργιάδης. Αυτό είναι που άλλαξε όλο το κλίμα. Γιατί ένας ολόκληρος λαός λέει δεν μπορεί να φταίει μόνο σε ένας άνθρωπος. Δεν μπορεί να έχουμε ένα σύστημα που στηρίζεται σε ένα άνθρωπο. Κάτι πολύ πιο σοβαρό είναι. Και όταν ο κύριος Μητσοτάκης έκανε τόσο μεγάλο λάθος, ήταν τόσο μακριά από το αίσθημα του ελληνικού λαού, αυτό θα το πληρώσει ο ίδιος και εσείς σε αυτές τις εκλογές. Γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος στην Ελλάδα που πραγματικά πιστεύει ότι ένας άνθρωπος πρέπει να σηκώσει το βάρος αυτής της τραγωδίας. Και αυτή τη τραγωδία δεν είναι γενικώς το κράτος που ήταν η δεύτερη γραμμή υποστήριξη. Είναι το πελετειακό κράτος, το μη αναπτυξιακό κράτος, το κράτος που δεν σχεδιάζει, το κράτος που περιμένει να γίνει μια κρίση για να πει συγγνώμη και μετά να σχεδιάσει δήθεν. Αυτό θα πληρώσει τις εκλογές και κανένας δεν του αξίζει τόσο πολύ να χάσει αυτές τις εκλογές όπως εσείς με αυτό που έκανε ο Πρωθυπουργός σας την ημέρα μετά από τα Τέμπη, να πει ότι φταίει ένας άνθρωπος. Θα το κουβαλάτε για όλη την εκλογική περίοδο και για όλη την περίοδο που θα είσαστε στην αντιπολίτευση. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο και με την προσωπική μου παράκληση, αν είναι δυνατόν, να μην δημιουργηθεί προέκθεση περαιτέρω, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Είναι 40 ομιλητές, σημαντικότατο το σχέδιο νόμου και όπως και εσείς σωστά κάνατε την επίκληση, να μείνουμε στις διατάξεις του σχεδίου νόμου. Ορίστε, έχετε το λόγο. Πρώτα απ' όλα, στον κύριο Τσακαλώτο. Μάλλον δεν είστε καλά ενημερωμένος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέλαβε από την πρώτη στιγμή δημόσια, αυθεντικά και με θάρρος το μερίδιο της ευθύνης που μας αναλογεί για αυτό το δυστύχημα. Σε αντίθεση με τον κύριο Τσίπρα στο μάτι που έριξε την ευθύνη στους κατοίκους και στην αυθαίρετη δόμηση και που κάνατε συνέντευξη τύπου για να πείτε ότι για όλα φταίγαν οι κάτοικοι, εμείς αντιθέτως και πρώτος από όλους ο Πρωθυπουργός μας είπε ότι φταίμε και εμείς και αναλαμβάνουμε το μερίδιο της ευθύνης που μας αναλογεί. Οι μόνοι που έχουν κυβερνήσει την αίθουσα και είπαν ότι δεν φταίνε καθόλου είστε εσείς, δια του κυρίου Σπίρτζη. Άρα αν κάποιος έχει πάει, κύριε Τσακαλώτε, θα δίνω το δικό σου επιχείρημα, κόντρα στο κοινό περί δικαίου αίσθημα, που σε όλες τις δημοσκοπήσεις οι πολίτες με ποσοστό 80% λένε όλοι όσοι κυβέρνησαν φταίνε, ναι, είστε εσείς. Εσείς μόνο λέτε ότι είστε άσπηλοι και αμόλυντοι. Άρα αφήστε να δούμε την Κυριακή το βράδυ το αποτέλεσμα των εκλογών. Εγώ και τις δημοσκοπήσεις ευνοούν τη Νέα Δημοκρατία. Θα πω δεν ψηφίζουν δημοσκοπήσεις, ψηφίζει ο ελληνικός λαός. Εγώ εμπιστεύομαι την κρίση του ελληνικού λαού και 21 Μαΐου το βράδυ θα κάνουμε ταμείο. Και θα δούμε αν έχετε δίκιο εσείς ή αν έχουμε δίκιο εμείς. Πάντως ο ισχυρισμός σας ήταν απολύτως ψευδής και λανθασμένος. Πάω τώρα στον κύριο Μαμουλάκη, χωρίς να μπορώ να κατανοήσω την ένταση με την οποία μίλησα ειλικρινά καθόλου. Εγώ ξεκίνησα λέγοντας ότι κάνατε κάτι απολύτως νόμιμο. Αν χθες είπα στην πρωτομιλία μου αναπτυξιακό νόμο, είναι ότι διάβαζα ένα δημοσίευμα. Όταν το διορθώσατε και είπατε ήταν πρόγραμμα leader και όχι αναπτυξιακός νόμος, και προ λίγο σήμερα είπα πρόγραμμα leader. Πείθαμε ότι αυτό που λέτε είναι αλήθεια. Όπως επίσης διάβαζα για βίλα, γιατί αυτό έγραφε το δημοσίευμα. Εφόσον είπα ότι δεν ήταν βίλα, αλλά μερικές κατοικίες όπως είπατε, δέχομαι ότι λέτε την αλήθεια. Και είναι μερικές κατοικίες. Δεν αμφισβήτησα ούτε την αλήθεια των όσων είπατε, ούτε απολύτως τίποτα. Προς τι έντασή σας. Το κατάλαβα. Το μόνο που σας είπα είναι ότι λάβατε
κρατική ενίσχυση. Λίντερ, λίντερ. Δεν αλλάζουν τα 300 χιλιάρικα αν γράφουν λίντερ ή αναπτυξιακός νόμος. Είναι 300 χιλιάρικα. Τα πήρατε. Δεν έχω έτσι. Τι διακόπτετε, κύριε Φάμελε. Σας παρακαλώ. Ξαναλέω. Νομιμότατα το κάνατε. Και αν θέλετε και τη γνώμη μου, συγχαρητήρια που το κάνατε. Καλή επιχειρηματική κίνηση μου φαίνεται. Εγώ υπουργός ανάπτυξης είμαι. Δουλειές θέλω να γίνονται. Κανένα πρόβλημα. Το μόνο για το οποίο σας κατηγόρησα είναι ότι εφόσον εσείς ως εν ενεργεία βουλευτής λάβατε νόμιμη κρατική ενίσχυση, θα έπρεπε να αναγνωρίσετε το ίδιο δικαίωμα και στο συνάδελφό σας κύριο Μαραβέγια και να μην τον αφήνετε μήνες να είναι πεταμένος στη λάσπη. Εσείς πρώτος έπρεπε να πείτε, συγγνώμη κύριε Πολάκη, αυτό που λέτε δεν είναι αλήθεια, η κύριε του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εγώ το έχω κάνει, μπορεί και ένας βουλευτής να πάρει κρατική ενίσχυση. Δεν το είπατε, κατά τη γνώμη μου κακώς δεν το είπατε. Τώρα, εντάξει, αυτές είναι λεπτομέρειες που δεν έχουν σημασία, το καταλαβαίνετε. Η εικόνα είναι, βουλευτής πήρε νόμιμη κρατική ενίσχυση. Επαναλαμβάνω, καλώς την πήρατε, κακώς δεν μιλήσατε για τον Μαραβέγια. Θα πρέπει να καταλάβετε γενικά στο ΣΥΡΙΖΑ, και έχουμε και τον κύριο Φάμελο τώρα, ότι η ιδέα ότι θα σας κρίνουμε με δύο μέτρα και δύο σταθμά επειδή είστε αριστεροί, δεν περνάει. Όταν θα κάνετε κριτική ως ηθική κίνσορες προς τους άλλους, θα πρέπει να είστε έτοιμοι να δέχεστε και την κριτική και να μην εξεγείρεστε κατά τον τρόπο που είδα πριν. Έγραψα το tweet για τη λάσπη και την παρανομία. Δεν αναφορόμουν στους δύο. Είπε ο κύριος Φάμελες ότι δράσει το όνομα. Το διευκρινίζω. Το έχω διευκρινίσει και σε απάντηση του κύριου Μαμουλάκη από κάτω. Α, δεν έχει σημασία. Το διευκρινίζω και εδώ. Αναφερόμουν γενικά εις το ΣΥΡΙΖΑ. Το ότι. Δεν παίρνω πίσω τίποτα. Γενικά εις το ΣΥΡΙΖΑ. Το ότι δεν έβαλα. Θα πω αμέσως το εξηγήσω. Το κύριος. Αυτό, παιδιά, είναι στο Twitter, η γλώσσα του Twitter. Λέγεται mention. Δεν μπαίνει κύριος μπροστά. Συγγνώμη, αυτό σας έδειξε. Να φέρω ένα παράδειγμα του τι εννοούσα για να μην στεναχωριέστε. Το 2016 ο αδελφός του κυρίου Τσίπρα πάει σε δικαστήριο γιατί τον έχουν πιάσει με πλαστή ασφαλιστική ενημερότητα. Είναι βέβαιο ότι θα καταδικαστεί. Μία εβδομάδα πριν φαίνεται απολογία σε νομοσχέδιο ο κ. Τσακαλώτος, αλλάζουν τον νόμο για να μην μπορεί να καταδικαστεί. Όταν ως κυβέρνηση έχεις κάνει αυτό για τον ενεργεία πρωθυπουργό σου τότε και πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι σήμερα, μπορεί να σηκώνει το δάχτυλο σε άλλους. Εσείς μπορεί να νομίζετε ότι μπορείτε. Εγώ αυτό το δικαίωμα δεν σας το αναγνωρίζω. Είπε πριν ο κύριος Μαμουλάκης και μάσα, είπε για πόλεμο έως το τέλος. Και εγώ δεν έχω καμία να κάνω πόλεμο έως το τέλος με κανέναν. Δεν είστε εχθροί μου, είστε πολιτικοί μου αντίπαλοι. Τώρα το αν θέλετε από πολιτικοί αντίπαλοι να γίνετε κομιστές λάσπης στην αίθουσα και στην πολιτική, τότε ασφαλώς σας απαντήσω. Δεν σας φοβάμαι κιόλας. Απαντώ λοιπόν για να το καταλάβει ήρεμα ο κ. Μαμουλάκης. Εξεγείρεται και με πολλή ένταση γιατί λέει καταδικάστηκε ο Παθανάσης σε μια αστική υπόθεση, γιατί η καταδολίευση δανειστού είναι αστική υπόθεση, σε πρώτο βαθμό, στο οποίο έκανε και έφεση, που σημαίνει ότι συνέβησε να αθωωωθεί κιόλας. Αλλά εγώ λέω ότι καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό. Μα κύριε Μαμουλάκη μου, είναι δυνατόν να έχεις δεχτεί αδιαμαρτύρητα στην κοινοβουλευτική σου ομάδα και στο ψηφοδέλτιά σου τον Νίκο Παπά, που έχει 13-0 αμετάκλητη καταδίκη σε ποινική υπόθεση. Όχι σε αστική, σε ποινική. Αυτό να το θεωρήσει έως και παράσημο, να αρνείσαι οποιαδήποτε κριτική γι' αυτό, άμα στο πούμε να λες τιμή μας στην καμάρι μας, να σε πειράζει πρωτόδικη αστική καταδίκη, Παπαδανάση, δεν το καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν στέκει. Πρώτα απ' όλα, η πρωτόδικη απόφαση δεν σημαίνει τίποτα στο δικό μας δίκαιο, όσο του γίνει αμετάκλητη. Δεύτερον, μιλάμε για αστική υπόθεση μία και μιλάμε για ποινική υπόθεση την άλλη. Τι είναι βαρύτερο από τα δύο? Προφανώς η ποινική υπόθεση. Ολοκληρώστε, κύριε Υπουργέ. Ολοκληρώστε, παρακαλώ, για να προχωρήσουμε. Που είναι και λίγο πιο ταξικό. Και πάμε και στο τελευταίο που είναι και λίγο πιο ταξικό. Αυτά που αρέσουν εσάς. Είναι δυνατόν, κύριε συνάδελφε ΣΥΡΙΖΑ, να κατηγορείτε με τόση ένταση τον Παπαθανάση, γιατί τι κατηγορία, ποια είναι η κατηγορία, ότι πέρασε με τη γυναίκα το πατρικό του σπίτι το 50% στα παιδιά του. Έκανε γονική παροχή στα παιδιά του. Αυτή είναι η μεγάλη κατηγορία του Παπαθανάση. Και η τράπεζα δεν θα μπορούσε να ασκήσει την υποθήκη τη δεύτερη που είχε. Αυτή είναι η κατηγορία του Παπαθανάση. Είναι δυνατόν αυτό να σε ενοχλεί τόσο που να το λέτε συνέχεια, αλλά
η ιδέα ότι ο κύριος Ραγκούσης πήρε δάνειο στεγαστικής εστίας, εργατικής εστίας, για να κάνει μια βιλάρα και να βγάζει ένα σκασμό λεφτά, να σε αφήνει αδιάφορους. Δηλαδή, αν το καταλάβω, εσύ που είσαι αριστερή και πιστεύετε στην ταξική κοινωνία, το να σώζει ένας γονέας το σπίτι για τα παιδιά του, σας φαίνεται φρικόδες, αλλά το να βγάζει με δάνεια του κράτους κουρεμένα κατά 40% ένα σκασμό λεφτά είναι τίποτα. Άρα λοιπόν... Κλείστε, κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ θερμά. Δεν έχετε άλλο χρόνο, κλείστε. Για υποκρισία. Και όσο είμαι εγώ παρόν, σας δίνω μία συμβουλή. Μην το παίζετε ηθικοί κίνσορες. Δεν έχετε κανένα ηθικό πλεονέκτημα και κανένα δικαίωμα να κρίνετε τους άλλους. Και λέω και το τελευταίο το προσωπικό μου, κύριε Πρόεδρε. Έχετε βγάλει από προχθές ότι οι υπουργοί, λέει, του Υπουργικού Συμβουλίου χρωστάνε 12 εκατομμύρια. Το είπατε και εσείς 5-6 φορές. Με ποιο δικαίωμα, κύριε, εμένα με κατηγορείτε? Εγώ έχω δύο νόμιμα δάνεια. Είδα την κατάλογο που βγάλατε. Έχω δύο νόμιμα δάνεια που δεν έχω χάσει τη ζωή μου ούτε μία δόση. Ούτε μία δόση. Δεν έχω καθυστερήσει μία δόση ούτε στο ένα ούτε στο άλλο. Όταν με είχε κατηγορήσει ο Πολάκης γι' αυτό, έχω βγάλει δύο φορές τα χαρτιά της τράπεζας στο Twitter. Δεν έχω χάσει μία δόση. Για ποιο λόγο με παρουσιάζετε στην ελληνική κοινωνία ως μπαταχτσί? Ποιοι είστε εσείς? Άρα λοιπόν, επαναλαμβάνω. Καλύτερα να κάνουμε μία προεκλογική εκστρατεία, η οποία θα γίνει με πολιτικούς και ιδεολογικούς όρους και σε κόσμιο επίπεδο, και ο λαός να αποφασίσει ήρεμα ποιον θέλει να τους κυβερνήσει. Δημοκρατία έχουμε. Όποιο αποτέλεσμα βγάλει η κάλπη, αυτό θα είναι σεβαστό. Παρά να συνεχίσουμε στον δρόμο του Παύλου Πολάκη και του ντοκουμέντο. Γιατί εσείς... Κλείστε, κύριε Υπουργέ, δεν έχετε Πολάκη, άλλο το λόγο, σας παρακαλώ θερμά. Αλλά μεταβάλλατε την πολιτική σας γραμμή. Τέλος. Πολάκη.